Τώρα στην άλλη τηλεφωνική μας γραμμή, τον Δήμαρχο Δέλτα, τον κύριο Ευθύμιο Φωτόπουλο, της περιοχής λοιπόν όπου συμβαίνουν όλα αυτά. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα σας. Είστε βεβαίως ενήμερος για την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή. Τι ενέργειες λοιπόν μπορεί να κάνει ο Δήμος και τι έχετε κάνει εσείς εν προκειμένου για αυτό το ζήτημα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την οικονομία της περιοχής και όχι μόνο. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και σε όλους που μας παρακολουθούν. Η αλήθεια είναι ότι τα είπε πάρα πολύ σωστά ο πρόεδρος του επιμελητηρίου. Το ζητούμενο για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα κυρίως είναι ο έλεγχος σε αυτούς οι οποίοι υποδέχονται και παίρνουν όλα αυτά τα κλοπημαία και τα βάζουν ξανά στην αγορά. Όσο λοιπόν αυτοί οι οποίοι είτε Έλληνες είναι είτε αλλοδαποί, γιατί έχουμε και το φαινόμενο το να είναι πάρα πολλοί αλλοδαποί οι οποίοι έρχονται και κάνουν αυτές τις κλοπές, όταν δεν θα έχουν πού να τα πουλήσουν θα σκεφτούν να συνεχίζουν να κάνουν αυτές τις κλοπές. Εγώ θα πρέπει να σας πω ότι έχουμε τις περισσότερες γέφυρες οι οποίες δεν φωτίζονται, διότι τη μια μέρα κάνουμε την επέμβαση είτε εμείς είτε η περιφέρεια, είτε ακόμα και η Εγνατία Οδό, αλλά σε μια εβδομάδα μέσα πάνε οι επιτίδη και κλέβουν τα καλώδια. Ναι. Έχω κάνει ήδη πρόταση να αλλάξουν οι προδιαγραφές, διότι το δεκάρι καλώδιο είναι επικερδές και μπορούν κάποιοι οι οποίοι ξέρουν την αξία του να πάνε και να τα αφαιρέσουν από τις κολόνες και να μην έχουμε φωτισμό. Ήδη σε κάποιες κολόνες εμείς έχουμε βάλει 2,5 καλώδιο, το οποίο με το που το βλέπουν καταλαβαίνουν ότι δεν έχει μεροκάματο και δεν τα πειράζουν πλέον πια. Επίσης δεν είναι μόνο τα καλώδια. Είναι και τα άλλα τα σίδερα, είναι τα φρεάτια τα οποία πηγαίνουν και κλέβουν και ξαφνικά μέσα στη μέση του δρόμου μπορεί να βρεις μια τρύπα και να πέσει μέσα και να σκοτωθείς. Έχουμε τέτοιου είδους φαινόμενα, γι' αυτό λέμε ότι αυτό πρέπει να παταχθεί στη ρίζα του. Και η ρίζα του έχει να κάνει με αυτούς οι οποίοι αποδέχονται και παίρνουν σε κόστο χαμηλό, φαντάζομαι, αυτά τα κλοπημαία τα οποία τα ανακυκλώνουν, τα ξαναετοιμάζουν και τα πουλούν στην αγορά. Είναι σωστό, όπως το είπε ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, ότι όλοι μαζί σε συνεργασία και τα επιμελητήρια και η Δήμη και η Περιφέρεια και η Αστυνομία να μπορέσουμε να πάρουμε τέτοιου είδους αποφάσεις έτσι ώστε να πατάξουμε όλους αυτούς οι οποίοι θεωρούν εύκολο να βγάλουν ένα μεροκάματο με το να κλέβουν τον κόπο και τη δουλειά και την προσπάθεια όλων των δικών μας ανθρώπων. Διότι αυτά που γίνονται εκεί γίνονται από ανταποδοτικά τέλη τα οποία πληρώνουν οι δημότες μας. Άρα λοιπόν δεν μπορεί από τη μία να πληρώνουν οι δημότες μας και κάποιοι επιτίδη να πηγαίνουν και να τα κλέβουν έτσι ώστε να μπορούν να βγάλουν ένα μεροκάματο για να ζήσουν αυτοί. Κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Είναι βέβαια ένα ζήτημα το οποίο το παρακολουθώ.